μετά την αναγέννηση του ψευδοκράτου και η μικρή μας πατρίδα βιώνει για δεύτερη φορά το πλεασμό της υποσπασής της. Γαλλούμε τη νέα γενιά με μια ασπόδηλη παιδεία, αφού μας επιβάλλονται ξένες δομές και πρότυπα, φοβούμενοι να αγγίξουμε έννοιες όπως η εθνική μας ταυτότητα και προσαρμόζοντας την ιστορική πραγματικότητα κατά το τοπού. Η αλήθεια γίνεται ψέμα και η ελευθερία στη δοσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα από καΐδια από στραβατσαρισμένες προεδρικές αποφάσεις. Μήπως είναι ώρα τώρα πάνω στην απελπισία μας να δούμε την πνευματική μας κληρονομιά στα σοβαρά, τις θυσίες των ηρώων μας που καταγράφονται ως ιερή παρακαταθήκη στο ιστορικό μας πίνακα. Ποιος ξέρει. Ίσως μπορέσουμε μέσα από τη μνήμη μας, μέσα από τις αξίες μας, μέσα από την ψυχή μας, να βρούμε τα ερίσματα εκείνα που θα μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε τις ζωές μας. Εκδήλωση μνήμης και τιμής η απόψινή. Ο Κυριάκος Μάτσης στις 19 Νοεμβρίου 1958 άφησε την τελευταία του πνοή στο βωμό της ελευθερίας, στο κρυσφύγετό του στο Δίκο. Ήταν η φυσική κατάληξη ενός ιδεολόγου, οραματιστή, αγωνιστή. Το καλύτερο μνημόσυνό του είναι ο σεβασμός στη θυσία του και η μίμηση του ήθους του. Χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας θα κάνει ο πρόεδρος της αλλαγής, κύριος Ταλιαδόρος. Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριε Γιαννάκη Μάτση, κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριε Βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, κυρία Διευθύντρια Μέση Εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε των Συνδέσμων Αγωνιστών, κύριε Κώστα Χριστοδούλου, επιτρέψτε μου κατ' εξαίρεση να αναφερθώ στον άνθρωπο που έζησε τις τελευταίες στιγμές του Κυριάκου Μάτση, επίτιμη Προέδρη της Αλλαγής, Ελληνίες Έλληνες. Φέτος συμπληρώνονται 54 χρόνια από τον ηρωικό θάνατο του Κυριάκου Μάτση, του ήρωα με τη ξεχωριστή και χαρισματική προσωπικότητα που έγραψε μια από τις ηρωικότερες και λαμπρότερες σελίδες του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΙΟΚΑ 55-59. Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Κυριάκο Μάτση, όχι φυσικά ζώντας στη Θεσσαλονίκη του 1948-1949, αλλά στη Θεσσαλονίκη του 1988-89. Το γνώρισα μέσα από τις αφηγήσεις και τις αναμνήσεις των συμφοιτητών και συναγωνιστών του και θαύμασα το γεγονός ότι 40 χρόνια μετά η μνήμη και ο θαυμασμός για τον Κυριάκο ήταν ιδιαίτερα ζωντανά στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ο Κυριάκος Μάτσης είναι αναμφισβήτητα μια από τις πιο αξιοθαύμαστες φυσιογνωμίες του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΙΟΚΑ. Η άποψη αυτή δεν εδράζεται μόνο στο φωτοστέφανο του ήρωα του, το οποίο ενσυνείδητα απέκτησε στις 19 Νοεμβρίου του 1958, το κρυσφύγετο του στο Δίκομο. Η όλη του παρουσία και δράση για δύο σχεδόν δεκαετίες 1940-58 τον αναδεικνύει ως την πλέον συγκροτημένη προσωπικότητα του αγώνα. Ο Μάτσης είχε το χάρισμα να συνδυάζει τον οραματισμό και τον πολιτικό ρεαλισμό με την αγωνιστική διάθεση. Τα στοιχεία αυτά είναι εκ των ούκ άνευ στη ανάδειξη των χαρισματικών ηγετών. Η όλη προσωπικότητα του Κυριάκου Μάτση διαγράφεται μέσα από τα ίδια τα κείμενά του, πολύτιμη κληρονομιά και αυτά, όπως και η θυσία του. Το ερώτημα για εκείνους που βίωσαν την αγωνιστική πορεία και τα κείμενα του Μάτση παραμένει. Μήπως η Κύπρος έχασε πολύ περισσότερα με την απώλεια του Μάτση στις 19 Νοεμβρίου του 1958 από το γεγονός ότι προσέθεσε ακόμη ένα παλικάρι στο πάνθεο των αθανάτων της? Η απάντηση είναι δύσκολη. Η ιστορία δεν μπορεί να γραφεί με υποθετικά αν. Ας μας επιτραπεί όμως η εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μάτσης θα μπορούσε με την αγωνιστικότητά του, τον πολιτικό ρεαλισμό του, τον εθνικό οραματισμό του και την πολιτική διορατικότητά του να προσφέρει πάρα πολλά στην Κύπρο, πολύ περισσότερα από αυτά που πρόσφερε με την ηρωική του θυσία. Εκτιμούμε ότι η παρουσία του Μάτση τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία μας θα βοηθούσε να είναι διαφορετική η μοίρα του κυπριακού ελληνισμού. Ελληνίδες Έλληνες, η περίοδος που διέρχεται η πατρίδα μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και δύσκολη. Πέραν από την οικονομική χρεοκοπία είναι και η κρίση των αξιών. Τα τελευταία χρόνια ακούσαμε πρωτόγνωρα πράγματα από τους κυβερνώντες. Ταύτισαν την ΕΟΚΑ με την TMT. Ηρωνεύτηκαν τους ωραίους Έλληνες που γέννησε αυτός ο τόπος. Εξύβρισαν τους αγωνιστές της κυπριακής ελευθερίας
ως μαστικοφόρους δολοφόνους. Τίμησαν τα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ξέχασαν τους ήρωες και τους μάρτυρες του έπου της ΕΟΚΑ. Η παιδεία μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο στόχαστρο των κυβερνώντων. Μας μίλησαν για απογαλακτισμό από την ελληνική μας παιδεία και κυπροποίηση της παιδείας. Με υπομονή αντιμετωπίσαμε και τους στόχους και τις μεθοδεύσεις τους. 90 μέρες απέμειναν σε εκείνους που πίστευσαν ότι θα μπορούσαν να μας ξαναγράψουν την ιστορία μας και να αμαυρώσουν τον πιο υπέροχο αγώνα που έχει επιδείξει ο κυπριακός ελληνισμός. Κύριε Αναστασιάδη, σήμερα εμείς οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της Κύπρου μια πρωταρχική δέσμευση ζητούμε από τον Νίκο Αναστασιάδη. Μια δέσμευση που είμαι βέβαιος ότι τη ζητά και ο Κυριάκος Μάτσης από τα φυλακισμένα μνήματα. Η παιδεία αυτού του πολυβασανισμένου τόπου να συνεχίσει να είναι ελληνική. Η παιδεία να ξαναγίνει υπόθεση εθνική και όχι υπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων. Οι στρεβλώσεις της τελευταίας πενταετίας να διορθωθούν άμεσα. Γνωρίζοντας τον Νίκο Αναστασιάδη τα τελευταία 30 χρόνια, είμαι βέβαιος ότι από τον Μάρτιο του 2013 θα είναι σαφείς και ελληνικές οι κατευθυντήριες γραμμές που θα δώσει στην παιδεία μας. Ο πολυβασανισμένος κυπριακός ελληνισμός έχει το δικαίωμα να ελπίζει σε καλύτερες μέρες, σε ένα καλύτερο μέλλον, σε μια καλύτερη παιδεία για τα παιδιά του. Αιωνίας είναι η μνήμη του άξιου τέκνου, του Παλαιχωρίου, της Κύπρου, της Ελλάδας, του Κυριάκου Μάτση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Ταλιαδόρο, και έχετε απόλυτο δίκιο. Η παιδεία δεν μπορεί να στηριχθεί σε σκόπελους πολιτικής σκοπιμότητας. Ο κύριος Θάσος Σοφοκλέους, έπειτα, πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ, θα μας απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριοι βουλευτές, τιμημένοι συγγενείς του ήρωα, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, βαριά η ανάσα των 108 ιερομαρτύρων μας που κοσμούν την αίθουσα που μας φιλοξενεί. Αν η επιβίωση ενός λαού στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συντήρηση της ιστορικής και εθνικής του μνήμης, τότε ασφαλώς ο ελληνισμός της Κύπρου πρέπει να συντηρεί με κάθε τρόπο και με κάθε φροντίδα τα ιστορικά γεγονότα και να κρατά άσβεστη τη μνήμη των ηρωικών εξάσεων και των ηρωικών μορφών των αγώνων του. Ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και που μαζώνουν μύργη κίνδυνη εθνικού αφανισμού από τον τόπο τούτο τον ελληνικό, από την αυγή της ιστορίας, τον τόπο που αγίασαν με τον μόχθο, τον υδρότα και τη θυσία τους και πότισαν με το αίμα τους αδέρφια, γονείς και πρόγονοί μας, το εθνικό αναβάπτισμα στο πνεύμα του αγώνα είναι οξυγόνος ζωής και πηξίδα για την οριοθέτηση μιας σωστής πορείας εξόδου από τα φοβερά αδιέξοδα. Μνημονεύουμε και τιμούμε σήμερα υπό την σκιά των 108 ιερομαρτύρων της ΕΟΚΑ που οι ψυχές τους άγρυπνε να παρακολουθούν ένα εκλεκτό τέκνο της Κύπρου που τίμησε με τη θυσία του, την οικογένειά του, το χωριό του, την Κύπρο ολόκληρη και επισφράγισε την αγωνιστική του πορεία με τον ένδοξο του θάνατο, τον Κυριάκο Χριστοφή Μάτση από τον Παλαιχώρη. Ή το καλός θνίσκιν αρετής εστί μέγιστο, τούτο Κυριάκο Μάτση εκ πάντων απένει με τύχη. Κύπρο γαρ σπεύστας ελευθερίαν περιθύνε, έπεσε μαχόμενος, αγυράντο, χρώμενος, ευλογεί. Για αν ο ένδοξος θάνατος είναι το μέγιστο αγαθό, αυτό το αγαθό επεφύλαξε η τύχη στον Κυριάκο Μάτση, γιατί σπεύσαν να ελευθερώσει την πατρίδα του, έπεσε μαχόμενος, απολαμβάνοντας την αιώνια ευλογία. Ακούραστος, ανιδιοτελής, πηγαίος, οραματιστής, έκαμε το όνειρο πραγματικότητα. Το προαιώνιο αίτημα της σκλαβιάς, της σκλάβας πατρίδας για ένωση με την Ελλάδα συνταράζει τον κόσμο του. Έτσι εντάσσεται από τους πρώτους στην ΕΟΚΑ και αναλαμβάνει σημαντικούς και ηγετικούς ρόλους στην οργάνωση. Ζει έντονα τον ρόλο του και εργάζεται με πάθος,
σιγουριά και αυταπάρνηση. Οργανώνει, εμπνέει, καθοδηγεί. Γίνεται η ψυχή του κινήματος και διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην όλη προσπάθεια. Κερδίζει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του αρχηγού Διενή που του αναθέτει εμπιστευτικές αποστολές. Καθιερώνεται εύκολα σαν ηγετική μορφή και είναι αγαπητός μεταξύ των συναγωνιστών του. Ο Κυριάκος Μάτσης υπήρξε μια φιλοσοφημένη και καταξιωμένη μορφή της ΙΟΚΑ. Ιδεολόγος, ευαίσθητος, φορτωμένος ανθρωπιά και αίσθηση ευθύνης, επισφράγησε με τη θυσία του τον προαιώνιο πόθο των Ελλήνων της Κύπρου για ελευθερία και ένωση. Ποτέ δεν ήταν τόσο ωραίος ο Κυριάκος όσον την ώρα της θυσίας του, γιατί ένιωθε ότι θυσιαζόταν για την ελευθερία και την ένωση της Κύπρου μας με την Ελλάδα. Υποκλεινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής του και εκφράζουμε τον θαυμασμό, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας για όσα πρόσφερε για την ελευθερία της Κύπρου μας. Ασφαλώς, οι μνήμες των εθνικών γεγονότων και η θύμιση ηρωικών μορφών ενισχύουν την αυτογνωσία, αφυπνίζουν τη συνείδηση, ενδυναμώνουν την υπομονή, καλλιεργούν την αντοχή και μετατρέπουν την αγωνία σε τιτάνιο αγώνα. Μακάρι οι αυτοί που έφυγαν, τις ευτυχισμένοι αυτοί που πέθαναν τραγουδώντας, εξαγιάστηκαν αυτοί που ανέβηκαν τα σκαλοπάτια της Ανθόνης, γαλήνεψαν αυτοί που τιμημένοι έπεσαν στη μάχη. Βαριά η μοίρα για μας που ζήσαμε, βαριά η ευθύνη για τα λάθη μας και για τις παραλήψεις μας. Η δέσμευσή μας είναι απόλυτη απέναντι στον όρκο μας, απέναντι στον λαό μας, απέναντι στους νεκρούς μας. Ιδιαίτερα σήμερα, 57 χρόνια από τότε που διερχόμαστε δύσκολους καιρούς και στιγμές κρίσιμες, σήμερα που ο ελληνισμός της Κύπρου απειλείται με ολοκληρωτικό αφανισμό, καθυλωμένο στο σταυρό του μαρτυρίου του, σήμερα που ο πενταδάκτυλος του κρατημένος στενάζει κάτω από την πότα του κατακτητή και ο λαός μας εκτοπισμένος ζει το δράμα του αναγνωμένων και λαχταρά την μέρα του ηρισμού. Έχουμε ηθική υποχρέωση να αγωνιστούμε για τη σωτηρία της πατρίδας μας, χωρίς να παραγράφουμε τους προϊόντους στόχους του λαού μας. Την ώρα τούτη αγωνιζόμαστε να σώσουμε την πατρίδα μας, να εκδιώξουμε τα στρατεύματα κατοχής και όλους τους επίκους και να επικρατήσει στο νησί μας ειρήνη και δημοκρατία που να διασφαλίζει την επιβίωση των Ελλήνων στη γη των πατέρων μας. Έχουμε χρέωση ιερό να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε. Μας το επιτάσσουν η ιστορία μας, η φυλή μας, η αθάνατη νεκρή μας. Την ιερή τούτη ώρα της μνήμης και του στοχασμού βεβαιώνουμε την πίστη μας και κρατεώνουμε την εθνική μας αυτοσυνειδησία. Ευχαριστώ. Που μας θυμίσατε το χρέος μας ως ακρίτες του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυρία Ζήνα Πουλή, Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης, καλείται τώρα στο βήμα για το δικό της χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, κλεχτοί προσκεκλημένοι, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, θεωρώ τιμή μου το γεγονός ότι μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό στον Κυριάκο Μάτση και την οφειλόμενη τιμή σε ένα ήρωα του επίπεδου και του μεγαλείου του. Κύριοι βουλευτές, σεβαστοί συναγωνιστές του ίδια του γεγονότος, κύριε Πρόεδρε Γιαννάκη Μάτση, Ελληνίες και Έλληνες, θέλω πριν και πάνω απ' όλα να συγχαρώ την αλλαγή και τον πρόεδρο της Δημήτρη Νταγιαδό. Η πρωτοβουλία σας, φίλε πρόεδρε, να διοργανώσετε εκδήλωση φιλολογικής μνήμης για τον ιερομάρτυρα Κυριάκο Μάτση, όχι μόνο εύστοχη είναι, αλλά και ανεκαία. Διότι πρέπει να πούμε αμέσως πως ο Μάτσης, εκτός από φλογερός αγωνιστής, εκτός από υπέροχος πατριώτης, ήταν και ένας μεγάλος στοχαστής. Θέλω την ίδια ώρα να εκφράσω τη χαρά μου, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Αγωνιστών, που βρίσκομαι για ακόμα μια φορά εδώ, ανάμεσα σας, με τη μύρη στραμμένη στο μεγάλο επικό αγώνα της ΙΟΚΑ για την ελευθερία και την ένωση. Νιώθω πραγματικά βαρύ το χρέος, αλλά και ιδιαίτερη τη συγκίνηση, καθώς καλούμε να εξάρω την προσωπικότητα.
την ανυπέρβλητη θυσία και την εθνική προσφορά του Κυριάκου Μάτση. Το χρέος γίνεται ακόμα πιο βαρύ όταν βρίσκεται απέναντι σε καταξιωμένους συναγωνιστές, όταν βρίσκεσαι απέναντι σε καταξιωμένους συναγωνιστές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον εκλεκτό φίλο και συνεργάτη, τον αγωνιστή των μεγάλων εθνικών και πολιτικών αγώνων, τον πρόεδρο Γιαννάκη Μάτση. Αρμόζει λόγος τιμής και ευγνωμοσύνης πέρα από τα συνηθισμένα για τον Κυριάκο. Διότι ο Κυριάκος υπήρξε κορυφαίος ήρωας του εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα. Έχει μια ξεχωριστά εξέχουσα θέση στο πάνθεο των αθανάτων του εθνικού απελευθερωτικού έτους του Κυπριακού Ελληνικού. Ο ήρωας γιος του Χριστοφή και της Κυριακούς Μάτση από το Παλαιγόρι δεν ήταν απλώς ένας φλογερός πατριώτης και αγωνιστής της ελευθερίας. Ήταν επίσης ένας διαπρίσιος κήρυκας του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους. Μόνος μιας απλής αγροτικής οικογένειας, ο Κυριάκος Μάτσης κατάφερε να φτάσει σε πολύ ψηλή στάθμη στοχασμού, προβληματισμού και διανόησης. Ήδη νεαρός, μόλις απόφυτος του γυμνασίου, ο μοχός του το 1944 έγραφε στο ημερολόγιο του «Ευτυχείς ήσαν οι στοικοί. Ας ζει πάντα η απάθεια τους. Υπέροχος ήταν και ο Σοκράτης που δεν πρόσεχε καθόλου την γνώμη των πολλών. Μακαρισμένοι ας είναι οι οπαδοί τους που εφαρμόζουν τα περίφημα λόγια του Κοραή. Παρηγορούμε των λογισμών ότι όλη όλων ημών η ζωή δεν είναι παρά ποτήριον συγκερασμένων απολυπηρά και χαρμόσυνα. Πραγματικά, τι θα γίνει το, συνεχίζει ο Κυριάκος Μάτσης, η εύθραστος μηχανή του σώματος μας, αν έδινε προσοχήν στις περιπετίες της καθημερινής ζωής, θα κατεστρέφεται ασφαλώς. Γι' αυτό, ας κρίνουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας, ας τους κρίνουμε αυστηρά και ας προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη μας. Από αυτή την ηλικία τον τράβηξε σαν μαγνήτης και έγινε οδηγός του βίου του μια ανώτερη πνευματικότητα. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, τον έγραφε, ότι ο άνθρωπος περικλεί μέσα του μια τεράστια δύναμη, το πνεύμα. Είναι εκπληκτικό να ανακαλύψουμε ότι πριν ακόμα και από αυτήν την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα Ηνωμένα Έθνη, ο τότε τελειόφοιτος του ελληνικού γυμνασίου αμοχός του κατέγραψε στο ημερολόγιο του τον Ιανουάριο του 1944 μια δική του διακήρυξη με τα 10 δικαιώματα του ανθρώπου. Αυτός ήταν ο Κυριάκος Μάτσης. Ο ήρωας από το Παλαιγόρι συνδύασε το κρυσφύγετο και τον φιλοσοφικό στοχασμό. Στη σύντομη ζωή των 32 χρόνων τέριαξε το τουφέκι και τη λεβενδιά και την πατριωτική αυταπάρνηση με την αναρρίχηση σε σύνθετα νοήματα και οικουμενικό προβληματισμό για τον άνθρωπο, τη ζωή, την ελευθερία. Ξεπερνώντας τα στενά όρια της εποχής του, ο Κυριάκος Μάτσης ξεκαθάρισε στο μυαλό του ότι το αίτημα της εθνικής ελευθερίας των Ελλήνων, κάτι άλλο παραστρεφόταν εναντίον των Τουρκοκυπρίων, που ζούσαν μέχρι τότε διασκορπισμένοι σε όλη την Κύπρο και σε σχετική αρμονία συνύπαρξης με τους Έλληνες. Και αυτή είναι μια διάσταση που δεν τονίστηκε ίσως όσο έπρεπε και αξίζει. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν μαρτυρίες συναγωνιστών του, που λένε ότι ο ίδιος έβλεπε ως ενιαίο τον κυπριακό λαό. Έβλεπε ενιαίο τον χώρο της Κύπρου από την πλευρά των ανθρώπων. Και τους Τούρκους από τα κόκλια δεν τους έβλεπε διαφορετικά από τους Έλληνες, παρόλο τον εθνικισμό του καταγράφει ο συναγωνισμός του Πάβλος Παυλάκης. Ο Θάσος Σοφοκλέους τον περιέγραψε ως άνθρωπον με υπερβολική οριμότητα, υπερβολική κρίση και έναν υπέρτατο συναισθηματικό φόρτο για το εθνικό θέμα. Καταλήγοντας, τον παρομοίασε με τον Ρήγα Φεραίο. Αλλά, Ελληνίδες και Έλληνες, η παρέμβαση του Κυριάκου Μάτση ως πολιτικού διαφωτιστή δεν περιορίστηκε μόνο στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κύπρο.
αλλά επεκτάθηκε και στην Ελλάδα. Στην Βόρειο Ελλάδα, όπου πέρασε κομμάτι της ζωής του για σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ούτε όμως και περιορίστηκε ειδικά στον πόθο της κυπριακής ελευθερίας και εθνικής αποκατάστασης. Αλλά η δράση και η ενόραση του κάλυψε το Πανελλήνιο. Με ενεργό συμμετοχή στον τότε αγώνα της Ελλάδας να απαλλαγεί από τον κίνδυνο επιβολής ενός στιγνού ξενοκίνητου κομμουνιστικού καθεστώτος. Ο φοιτητής Μάτσης έδωσε και εκεί τον αγώνα της ελληνικής ελευθερίας, οργώνοντας και την τελευταία γωνιά της μακεδονικής γης. Το πρώτο μήνυμα πρέπει και επιβάλλεται να κρατάμε άσβεστο και να μεταλαμβαδεύουμε στις επόμενες γενιές είναι πως ο ήρωας στοχαστής Κυριάκος Μάτσης είχε μια ιδέα για τον ελληνισμό μέσα στον σύγχρονο κόσμο που ανάτελε ξανά μέσα από τα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε όμως και μια καθαρή ιδέα για έναν ελεύθερο κόσμο ειρήνης και ελευθερίας. Ξεπέρασε παρασάγκας την ταπεινή αγροτική καταγωγή από την επαρχιακή Κύπρο και όπως έγραφε ήδη στο μαθητικό ημερολόγιο του αντιλαμβανόταν ότι πρέπει πάντοτε να σκεπτόμεθα ανώτερα για να γίνομαι ανώτεροι. Ξεπέρασε με πνευματικότητα και διάνοια την ταπεινή καταγωγή αλλά ποτέ δεν την αγνόησε. Τον αντίον, πάντοτε πατούσε στέρεα πάνω σε αυτήν και σε αυτήν γερνούσε χωρίς καμιά ανέπαση. Δεν ήταν μόνο από σπουδές ή κατ' επάγγελμα γεωπόνος. Ήταν ένας καλλιεργημένος στοχαστής που πονούσε τη γη. Πονούσε και γνιαζόταν για τους ανθρώπους που δούλευαν τη γη. Έβλεπε τη γη σαν μάνα. Αυτό όμως, το όραμα του Μάτση, δεν έμεινε μόνο στα χαρτιά, στα λόγια, με την απαράμιλη θυσία του, με την αδιανόητη για τα κοινά ανθρώπινα μέτρα έξαρση ηρωισμού, όταν κατάβγασε, αν θα βγω πυροβολώντας, ο Κυριάκος Μάτσης κατέγραψε την ιδέα ως ανωτάτη πολιτική πράξη και ως ήθος ελευθερίας. Όσες φορές πρόκειται να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, μια αναφορά στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της ΙΟΚΑ και σταχυολογούμε μερικά από τα ονόματα των ηρώων σε ακολουθία του μεγάλου αρχηγού Διγενή, πάντα το όνομα του Κυριάκου Μάτση έρχεται στο μυαλό από τα πρώτα. Ούτης βέβαια διανοείται να διαχωρίσει ή να υποτιμήσει οποιονδήποτε από τα ηρωικά παλικάρια της ΙΟΚΑ. Αλλά ως ένας από τους πρώτους μεταξύ ίσων πάντοτε, ξεχωρίζει ο Μάτσης. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ίσως όχι γιατί ήταν γενναιότερος ή καλύτερος μαχητής, αλλά γιατί ο Κυριάκος Μάτσης δεν ήταν απλώς αντάρτης και πατριώτης πολεμιστής, αλλά ήταν στοχαστής αντάρτης. Από τους σχετικά μεγαλύτερους σε ηλικία μπήκε στον αγώνα σε ηλικία 29 χρόνων με πανεπιστημιακές σπουδές. Είχε ήδη αναμειχθεί ενεργά στα πολιτικά δρόμενα στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο και στρατολογήθηκε στην ΕΟΚΑ ως όριμος πολιτικοποιημένος εθνικός αγωνιστής με όλη και όση τη σημασία έχουν οι λέξεις. Οι μαρτυρίες ανθρώπων που τον έζησαν από κοντά, συναγωνιστών του κι άλλων, όπως και γραπτά κείμενα, κάθε είδους που άφησε πίσω του μαρτυρούν έναν ενημερωμένο, βαθιά προβληματισμένο και αναλυτικά σκεπτόμενο αγωνιστή της ελληνικής ελευθερίας της Κύπρου μας. Ελλαδίτης συμφοιτητής του στα χρόνια εκείνα είπε «Δεν ήταν ένας απλός απόφοιτος γυμνασίου, ήταν άνθρωπος κατεργασμένος». Και άλλος προσθέτει, έριχνε ένα άτομο καλλιεργημένο το οποίο ήταν σε θέση να κουβεντιάζει σε υψηλό επίπεδο. Από την τρυφερή ηλικία των 18 χρόνων είχε αντιληφθεί, όπως γράφει στο ημερολόγιο του, το πηδάλιον εις τη ζωή ας είναι ο νους μας και όχι εψυχικέ και σωματικέ ορμένη. Εάν επιδιώσαμε Ελληνίδες και Έλληνες ως Έλληνες στην ακροτάτη της καρδιά του ελληνισμού διαμέσου των αιώνων, τον οφείλουμε σε πρικισμένες μορφές όπως ο ήρωας και στοχαστής Κυριάκος Μάτσης. Ας μη λησμονούμε λοιπόν πως η δική μας ελευθερία, ατομική, εθνική και κρατική,
θεμελιώνεται πάνω στα απέριτα νήματα των αθανάτων ηρώων μας. Πρέπει όμως ταυτόχρονα και να κατανοήσουμε ότι ένα τέτοιο ηρωικό ήθος, η αίσθηση της αυταπάρνησης και η αυτοθυσία ήταν θεμελιωμένα πάνω σε μεγάλες αξίες. Ενώ ειδικά στην περίπτωση του Μάτσι, οι αξίες της εθνικής και ατομικής ελευθερίας συμπορεύονταν εντελώς αρμονικά με στοχασμό οικουμενικότητας και βαθύ ανθρωπισμό. Την 1η Απριλίου 1955, ο ιστορικά φιλήσυχος κυπριακός ελληνισμός έδινε την ιστορική απάντηση στην παρατεταμένη τυραννική πολιτεία των κατακτητών και στην παράλογη επιμονή της αποικιακής κατοχής. Παθιασμένος με το όραμα της ελευθερίας και της εθνικής αποκατάστασης, ο Κυριάκος Μάτσης έδωσε ευρωντερά παρόν στο κάλεσμα της ιστορίας αλλά και της πατρίδας, πρώτος από τους πρώτους των αγώνα. Σημεοφόρος και μαχητής, πνευματικός άνθρωπος και οραματιστής, αλλά συνάμα και αντάρτης. Αλλά η εμπλοκή του στην προετοιμασία του αγώνα, κυρίες και κύριοι, η συμβολή του στο ξεσηκωμό είχε διαρχίσει προπολού. Στη Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα είχε από καιρό εμφυσίσει την φλόγα της κυπριακής ελευθερίας. Με το προσωπικό του χάρισμα κατάφερε στα φοιτητικά του χρόνια να μοιήσει και να συνεγείρει το ελλαδικό κοινό και στην υπόθεση της κυπριακής ελευθερίας. Κέρδισε την εκτίμηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και λειτουργήσε ως φλογισμένος κήρυκας των δικαίων της Κύπρου και ολόκληρου του αλύτρωτου ελληνισμού. Τον θυμούνται να μιλά σε ακροατήρια 800 και 1000 ανθρώπων στα αμφιθέατρα και να τους συγκλονίζει με τον παλμό του αιτήματος για αυτοδιάθεση της Κύπρου. Οι μαρτυρίες της εποχής αναφέρουν ότι ενώ επρόκειτο για πολύ ευγενικό χαρακτήρα, ταυτόχρονα ήταν πύρινος ρήτορας που είχε την ικανότητα να συνεγείρει πλήθη ολόκληρα. Η εμβληματική μορφή του αγώνα, ο Παπαθλέσσας της Κύπρου, που ήταν ο πατήρ Σταύρος Παπαχαραγγέλου, θυμόταν χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που τον είδε. Τότε βγήκε ένας φοιτητής να μιλήσει. Ήταν ο Κυριάκος Μάτσης. Θυμάμαι, ήταν η Φέστη, φωτιά. Μίλησε για την ελευθερία, για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και όταν, κυρίες και κύριοι, ένας Παπασταύρος λέει ήταν η Φέστη, φωτιά, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Αργότερα, αποποιούμενος ευκαιρίες και δυνατότητες για προσωπική σταδιοδρομία, όπως θα έκανε κάθε νέος με τα προσόντα, την κατάρτιση και το ταλέντο του, ο Μάτσης επιστρέφει στην Κύπρο και συμμετέχει ενεργά στην προπαρασκευή του μεγάλου ξεσηκωμού. Απαρνούμενος υποτροφία και μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγε «Με φωνάζει η φωνή της πατρίδας». Συμφοιτητές του και άνθρωποι που τον έζησαν στα χρόνια εκείνα τον αναπολούν ως έναν νέο διανοούμενο με υψηλή την αίσθηση της εθνικής αποστολής και του προορισμού, σαν να κουβάλαγε επάνω του ένα μεγάλο βάρος ευθυνών, είπαν. Η έναρξη τοπικού αγώνα τον βρίσκει στην πρώτη γραμμή, όπως γράφει ο ίδιος ο αρχηγός διγενής. Ο Μάτσης εκ των πρώτων κατετάγει στην οργάνωση, στρατιώτης του καθήκοντος, αγνός και τίμιος, υπόδειγμα εις τους υφισταμένους του, εν ψυχωτής, εισήλθεν στον αγώνα με την φλόγα της αυτοθυσίας και την δίψα για να επιτελέσει έργων μεγάλων. Μετά την επικήρυξη του από τους Άγγλους, συλλαμβάνεται και οδηγείται στα κρατητήρια από κοινοτομηθιάς. Εκεί υποβάλλεται σε φρικτά βασανιστήρια προκειμένου να αποκαλύψει την ταυτότητα του αρχηγού, αλλά και άλλα μυστικά της ΙΟΚ. Δεν κάνεται. Και όταν ακόμη ο ίδιος ο στρατηγός Χάρτινγκ τον επισκέπτεται στα κρατητήρια και προσπαθεί να τον δελεάσει με ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, αυτός του αντιτείνει μια ελληνοπρεπή, αγέροχη απάντηση. Ού περί χρημάτων των αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής. Η θρηλυκή αυτή απάντηση συμπυκνώνει μέσα σε όλες έννοια λέξεις όλο το νόημα και το μεγαλείο, το ήθος και την ουσία του ενωτικού έπους της Κύπρου. Περιαρετής. Η οργάνωση
και όλη η Κύπρος με τη συνέχιση του αγώνα αρνήθηκαν τις δόλυες και τόσο καθυστερημένες προσφορές των Άγγλων για οικονομική ανάπτυξη έναντι της απεμπόλησης του αιτήματος εθνικής ελευθερίας. Η προσωπική άρνηση του Μάτσι για ποσό μισού εκατομμυρίου λιρών, παρακαλώ σημειώστε την τότε εποχή, μισού εκατομμυρίου λιρών, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο δέος. Ο αδερφός του Γιαννάκης Μάτσης, που ήταν τότε συγκρατούμενος του, αναφέρει πως οι ανακριτές είχαν βαθύτατα προσβληθεί από την παρημιωδώς αξιοπρεπή στάση του Κυριάκου. Μετά την επιτυχή δραπέτευση του, διορίζεται από τον διγενή τομεάρχης της επαρχίας Κερίνης. Η αγωνιστική του πορεία τον οδηγεί μέσα από νομοτέλεια στην εκούσια θυσία. Και ο Κυριάκος Μάτσης ήταν σαν από καιρό προετοιμασμένος ακόμα και για τη θυσία. Σε χρόνο ανύποπτο, αρκετούς μήνες πριν από τον θάνατο του, ο ήρωας έγραφε στους γονείς του: «Αν ο καλός Θεός μας επιφυλάσσει, την λαμπράν τύχη να δώσουμε την ζωή μας για την πατρίδα, τότε η χαρά σας πρέπει να είναι απέραντη. Δεν ξέρω αν μπορεί να ονειρευτεί ένας άνθρωπος καλύτερη τύχη από αυτή και δεν μπορώ να σκεφτώ γονείς που να είναι πιο περήφανοι παρά για τα παιδιά τους που έπεσαν για την πατρίδα». Οι λίγες αυτές γραμμές σκιαγραφούν το ψυχικό μεγαλείο και το ανυπέρβλητο ήθος του. Ένα ήθος που αξίζει να αντιπαραλάβουμε με σημερινά φαινόμενα ειδικής κατάπτωσης, εκφυλισμού, καιροσκοπισμού και ωφελημιλισμού που δυστυχώς διαβρώνουν τη μακρά μας παράδοση. Περκυκλωμένος στο κρυσφύγετο του από τα αγγλικά στρατεύματα, μετά από προδοσία στις 19 του Νοέμβρη του 1958, αρνείται την φυγή ή την παράδοση. Ευτυμαχόμενος, ηρωικά, μετά από λυσσότη μάχη, στα 32 του χρόνια και έχοντας ακόμη όλη τη ζωή μπροστά του, εκείνος είδε μόνο την τιμή και το χρέος στην ελευθερία. Προέταξε ένα περήφανο μολόν λαβέ και μαζί με την ψυχή του παρέδωσε ένα υπέροχο μάθημα ανδρείας, αυτοθυσίας και φιλοπατρίας. Θεία τύχη επιφύλαξε στον Κυριάκο τη μοίρα που ο ίδιος οραματιζόταν. Ο θάνατος του γίνεται δεχτός με αισθήματα συγχρονισμού και βαθυτά της εθνικής συγκίνησης, μα και υπερηφάνειας σε όλο το Πανελλήνιο. Ο πατέρας του Χριστοφής στέγεται με αξιοθαύμαστη ελληνοπρέπεια απέναντι στο νεκρό παιδί του και του απευθύνει τον λόγο: «Η μάνα σου και εγώ είμεθα περήφανοι για τον ηρωικό θάνατο που υπέστης αγωνιζόμενος για την ελευθερία της Κύπρου. Οι θυσίες σου σύντομα θα φέρουν καρπούς». Η μάνα του Κυριακού τον έκλεψε σαγνήσια σπαρτιάτισσα στον τόπο της θυσίας του. Οι Άγγλοι δεν επέτρεψαν το σώμα του νεκρού στην οικογένεια και δεν επέτρεψαν να γίνει ταφή κατά την ορθόδοξη παράδοση μας. Και αυτή ακόμα η φοβική αντίδραση των κατακτητών μαρτυρά τη μεγάλη πνευματική και ηθική νίκη του Κυριάκου Μάτση. Θα ήταν όμως, κυρίες και κύριοι, ολοκληρωμένη εικόνα του ήρωα στοχαστή, αν δεν μετέφερα και μια εκτίμηση που νομίζω πως έχει βάση. Συναγωνιστής του στα χρόνια της Θεσσαλονίκης, ο γνωστός δικηγόρος Γιώργος Σκούπελας, μισό αιώνα μετά έλεγε: «Αν ο Κυριάκος Μάτσης δεν είχε δώσει τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο και ζούσε σήμερα, η Κύπρος θα είχε χάσει έναν ήρωα βέβαια. Θα είχε κερδίσει όμως σήμερα έναν μεγάλον άντρα. Πιστεύω ότι αν τον είχε σήμερα θα ήταν αλλιώς η μοίρα και η πορεία του νησιού». Τα εθνικά μνημόσυνα, Ελληνές και Έλληνες, δεν τελούνται για να επαναλαμβάνουμε μηχανικά κάθε χρόνο τους ίδιους λόγους τιμής, αλλά για να αναβαπτιζόμαστε στα ακατάλληλα ιδανικά του αγώνα και να παραδειγματίζονται οι νεότεροι για το χρέος που έχουν απέναντι στην ιστορία και την πατρίδα. Πατρίδα η οποία δοκιμάζεται από την τουρκική κατοχή και που παρά την θυσία των αγωνιστών της ΕΟΚΑ
δεν έχει ακόμη αναπνεύσει τον ζήδωνο αέρα της αληθινής ελευθερίας. Η Κύπρος την ώρα τούτη έχει όμως στην διάθεση της ένα ισχυρό που είναι η ευρωπαϊκή της ιδιότητα, την οποία πρέπει επιτέλους να ενεργοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε για μια αποδεκτή λύση του κυπριακού προβλήματος και σίγουρα τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Εξάλλου, είναι σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή μας θέση που πρέπει να αξιοποιήσουμε και το θείο δώρο του φυσικού πλούτου που έχει προκύψει. Όχι μόνο για την υλική ευμάρεια, αλλά και από απόψεως εθνικής στρατηγικής. Νιώθουμε περήφανοι γιατί πρώτος από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου ο Δημοκρατικός Συναγερμός διέβλεψε πως το μέλλον της Κύπρου βρίσκεται μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη. Και πιστεύω ειλικρινά πως ένα μεγάλο μερίδιο αυτής της υπερηφάνειας ανήκει δικαιωματικά στο Γιαννάκη Μάτση, ο οποίος ήδη από την δεκαετία του 70 έκανε λόγο για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Κύπρου και στη συνέχεια ως πρόεδρος της παράταξης με συνέπεια υπηρέτησε αυτόν τον στόχο. Η Ευρώπη και το κεκτημένο μας παρέχουν ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η επιδίωξη του κυπριακού προβλήματος. Μια λύση χωρίς εκτόσεις σε ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες. Μια λύση στη βάση των μέχρι τώρα κοινών μας αποφάσεων που θα διασφαλίζει πως οι Κύπροι πολίτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες στον σύγχρονο κόσμο. Θα ήθελα ανταποκρινόμενος στην πρόκληση σου, φίλτατε Δημήτρη, να πω πως ανέκαθεν και πάντοτε η πίστη μου ήταν πως δεν μπορεί κανένας μα κανένας που θέλει να επιβιώσει να απαρνείται την εθνική του ταυτότητα. Και για να συντηρήσεις την εθνική σου ταυτότητα πρέπει να συντηρήσεις και την παιδεία σου και την γραμματεία σου. Και η δική μας εθνική ταυτότητα δεν ήταν παρά είναι και θα είναι ελληνική. Και η δική μας παιδεία δεν ήταν, θα είναι και θα παραμείνει ελληνική. Συνεπώς, εάν θέλουμε να γίνουμε και σεβαστοί από όσους αμφισβητούν την καταγωγή μας, θα πρέπει πρώτοι εμείς να δείξουμε σεβασμό προς την εθνική μας ταυτότητα. Για να δείξουμε και να μεταφέρουμε και το μήνυμα ότι μπορεί να σεβαστούμε και την ταυτότητα των άλλων. Εξάλλου, αυτό είναι, αν θέλετε, και έναν των κεκτημένων που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίδει σαν απαράγραπτο δικαίωμα. Την διαφύλαξη του καθενός της εθνικής του ταυτότητας και όχι την κατάργησή της. Ήμασταν Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να θεωρεί ως εθνικισμό την αναφορά στην εθνική καταγωγή ή στην ανάγκη να διατηρήσουμε και να μεγαλώσουμε τα παιδιά και τις μέλουσες γενιές με βάση τα ιδανικά και τις αξίες της εθνικής μας καταγωγής, την ελληνική παιδεία και γραμματεία. Κυρίες και κύριοι, αν είναι κάτι που θέλω να πω και που αποτελεί, αν θέλετε, τον λόγο τιμής απέναντι στον μεγάλο ήρωα και στοχαστή Κυριάκο Μάτση, είναι πως σε κανένα μας δεν επιτρέπεται να αγνοεί αυτά που χρωστούμε στους ήρωες, αυτά που χρωστούμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Την πραγματική ελευθερία, την δημιουργία μιας πατρίδας που δεν θα έχουν λιγότερα δικαιώματα οι πολίτες της από ό,τι οι υπόλοιποι των Ευρωπαίων πολιτών, που επανενωμένοι, απελευθερωμένοι από στρατούς κατοχής, επίκους και οτιδήποτε άλλα βαρύδια, θα μπορεί να δώσει προοπτική προκοπής εις όλους τους κατοίκους της. Αυτή είναι η δέσμευσή μου, αυτή είναι και η απέραντη τιμή που τρέφω και θα τρέφω προς έναν των μεγαλύτερων ηρών της κυπριακής ελευθερίας. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την τιμή. Πυρήνος, λέει τώρα ο Μάτσης, κύριε Πρόεδρε, αλλά και εσείς κατέχετε τη ρητορική τέχνη σίγουρα. Η αναγνώριση της θυσίας του Κυριάκου Μάτση είναι η δική μας αμοιβή σε αυτό. Εναρμονίζοντας τον εγωισμό του με την προκοπή αυτή του τόπου, ακουμπάμε σιωπηλά και φρόσινα στο συνειδητό διδαχτισμό. Ο αδερφός του ήρωα και τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κ. Γιαννάκης Μάτσης, καταθέτει τη δική του μαρτυρία για τον άνθρωπο και αγωνιστή Κυριάκου Μάτση. Thank you.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ο αγαπητός Δημήτρης μου ζήτησε να μιλήσω στη σημερινή εκδήλωση για τον άνθρωπο και αγωνιστή Κυριάκο Μάτση, η πρώτη μου αντίδραση ήταν αρνητική. Τελικά αποφάσισα θετικά για ένα συγκεκριμένο και ουσιαστικό λόγο. Ο Κυριάκος, με τη φιλοσοφημένη του σκέψη, τα ιδεώδη και τα πιστεύω του, τις πράξεις και τη θυσία του, δεν είναι αδερφός μόνο δικός μου, είναι αδερφός όλων μας και το εννοώ πλήρως. Ακολούθησε μια προδιαγεγραμμένη πορεία για τον ίδιο, πορεία τελειότητας, αγάπης και προσφοράς για το σύνολο, για τον άνθρωπο. Ήρθε στον κόσμο για να εκπληρώσει την δική του αποστολή, και τονίζω τη λέξη αποστολή. Η απελευθέρωση της Κύπρου από την απεικιοκρατία και η εξάσκηση του δικαιώματος της αυτοδιώθησης παρέμεινε μόνιμος στόχος του. Η χριστιανική ρίση, ουκένει Ιουδαίος ή Έλλην, δούλος ή ελεύθερος, τον καθοδηγεί σε ψυχικό και πνευματικό ύφος με κατάπληξη την μεγάλη υπέρβαση της θυσίας του στο δίκο μου. Θα παραθέσω μερικά μόνο κείμενα του Κυριάκου για να ερμηνεύσω την πορεία και την αποστολή του όπως ο ίδιος την ζούσε και την εφάρμοσε. Είναι ένα οδηπορικό στα 33 σχεδόν χρόνια του. Αυτήν του την αποστολή θα τη βρούμε στις σελίδες των γραπτών που άφησε από τα μαθητικά του χρόνια μέχρι το τέλος. Γράφει το 1944, αγωνίζομαι για τον λαόν, τον βλέπω αμόρφωτον και θέλω να τον μορφώσω, τον βλέπω αδικημένον και θέλω να τον δικαιώσω. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, το 1944, μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γράφει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ιδού τα δικαιώματα του ανθρώπου γράφει. Το δικαίωμα της ζωής, οι άνθρωποι μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, μα μπροστά στον νόμο είναι ίσοι. Η προστασία των αλληλίκων, το καθήκον και η ελευθερία, το δικαίωμα του να κερδίζεις χρήματα, το δικαίωμα της περιουσίας, η ελευθερία της κυκλοφορίας, το δικαίωμα της εκπαίδευσης, η ελευθερία της σκέψης και του λόγου, ατομική ελευθερία, προστασία κατά της βίας. Το 1946 γράφει μεταξύ άλλων, πίστεψα σε μερικές ηθικές αρχές και εννοώ να τις εφαρμόσω στη ζωή μου. Ο καθένας για τον άλλον και όλοι για το σύνολο. Και ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, γράφει στο ημερολόγιο. Αναφέρω μόνο ορισμένα αποσπάσματα, διότι είναι όγκος τα γραφτά του Κυριάκου. Στη φοιτητική συγκέντρωση δεν παρέλειψα να τονίσω τον πόνο της Κύπρου. Σε ένα παραλήρημα ακράτητου ενθουσιασμού, η ελεύθερη νεολαία της πατρίδος μας άφησε την καρδιά της να σκυρτήσει από πόνον για τα αδέλφια της Κύπρου. Και έντονα διακηρύξαμε ότι ο πολιτισμός ενός λαού ιστορικού πρέπει να γίνει σεβαστός, αποδιδόμενης εις αυτόν της ελευθερίας του. Κυρίαρχας λέξεις σε όλα του τα γραφτά είναι η θέλησης και η πίστης. Γράφει επομένως το 1946 πάλι. «Ω πίστη, ω υπέροχη δύναμη, ακατάλητη και παντοδύναμη, σύ που κρύβεσαι μέσα μου και είσαι δικιά μου, δίνε μου υπομονή, γρανιτένια για να αντέχω, δύναμη κινητήρια για να ενεργώ, θέληση πανκυρίαρχη για να νικώ. Δείχνε μου τον δρόμο προς την τιμιότητα, έτσι που να έχω το θάρρος να αντικρίσω χωρίς φόβο ή ντροπή κανέναν». Φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, γράφει την πρώτη του σελίδα, ανήσυχη, αφήνουμε τη σκέψη μας να ερευνά τα μυστικά της ζωής, τα μυστήρια της ζωής, φέρνοντας και εμείς τα βήματά μας στο γνώριμα μέρη που αντίκρισε ο Αριστοτέλης. Βαθύοι παρατηρητές της ζωής όπως και εκείνος, ζητούμε λίγο από το φως που
που η υπέροχη διάνοια του σκόρπισε στον πνευματικό μας κόσμο. Και παρακάτω, η σημαία για την οποία έδωσα όρκο να αγωνιστώ και να υπηρετήσω είναι η αλήθεια. Θα της μείνω πιστός και θα αγωνίζομαι για το φως και την αλήθεια. Η αυτοκριτική επίσης είναι μόνιμο στοιχείο εις τα γραφτά του Κυριάκου και όλα αυτά τα οποία ακούετε ήταν δικά του, δεν ήταν για τα μάθη ο κόσμος. Τα έγραφε ο ίδιος για τον ίδιο. 12 του Οκτώβρη του 48, 2 χρόνια κύλησα. Στέκομαι στο ύψος μου. Νομίζω ναι. Πάντως όμως κάθε ένας πρέπει να είναι αυστηρός με τον εαυτό του και να εφαρμόζει αυτοέλεγχο. Γι' αυτό νομίζω ότι σε πολλούς τομείς έκαμα τίμια και ειλικρινά το καθήκον μου, θυσιάζοντας και τη ζωή μου ακόμα. Ενώ σε άλλους τομείς υστέρησα ασυγχώρητα. Αυτά τα κενά πρέπει να τα διορθώσω. Παρακολουθώντας για πρώτη φορά συνεδρία της Ελληνικής Βουλής, γράφει «Πότε θα έρθει η ώρα που θα μπουν στην Ελληνική Βουλή και οι Κύπροι βουλευτές, για αυτή την ώρα δίδομεν την ψυχή και το σώμα μας στον αγώνα, γιατί μόνο έτσι σε μια ελεύθερη γη θα μπορέσουμε να ζήσουμε όπως εμείς ήδη θέλουμε διαχειριζόμενοι τα ζητήματά μας». Βρισκόμενος στην Θεσσαλονίκη και υποδεχόμενος στην τότε πρεσβεία, γράφει «Δυστυχώς από τον ελληνικό ορίζοντα ελείπει ο νεφελιγέρτης νους ενός Βενιζέλου και οι Έλληνες πολιτικοί, πιστεύοντες εις τον τόσα επισορεύσαν τα κακά επί της Ελλάδος μας μύθων της αγγλοελληνικής φιλίας, δεν τολμούν να θέσουν στεναρό στο ζήτημα». Και καταλήγει «Θα έρθει κάποτε η ώρα της δράσεως. Τίποτε δεν κερδίζεται χωρίς θυσίες και η ελευθερία χωρίς αίμα». Το 1951 η Φοιτητική Ένωση Εθνικοφρόνων Φοιτητών εξουσιοδοτεί στις 18 Φεβρουαρίου του 1951 τον φοιτητή της Γεωπονικής Σχολής Μάτσιλ Κυριάκων, όπως κατέρθει εις Αθήνας για την επίλυση φοιτητικών προβλημάτων. Αντιλαμβάνουμε τώρα, τότε είχε συνάντηση με τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο συμμετείχε αποφασιστικά σε 37 εξορμήσεις σε όλη την Μακεδονική γη και ήταν ο βασικός ομιλητής και δημιουργούσε το θάρρος και την αυτοπεποίθηση στους Μακεδόνες αγρότες που μαστίζονται από τα δεινά του εμφυλίου πολέμου. Ήμουν κατά 7 χρόνια μικρότερος από τον Κυριάκο. Όταν ερχόταν όμως στο Παλαιγόρι, έφερνε ένα σωρό βιβλία, με ενέγραψε σε ένα περιοδικό που εξέδε τότε ο κύριος Τροκούδης, το Κυπριόπουλο, με εξέτασε και μου εκαθόριζε τη δουλειά που θα έκανα στο σπίτι. Θα εσάριζα το στάβλο, θα εσάριζα την αυλή, θα επήγαινα κάθε Παρασκευή η ώρα 5 σε ένα κτήμα που είχαμε πολύ μακριά κοντά στην Άλωνα για να ποτίσω 5 φυτουκές. Και ήμουν και τρομοκρατημένος, διότι στην περιοχή τότε ήσαν Ινδοί, Ιρακινοί και άλλοι στρατιώτες λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα χωρίς φόβο να εξπληρώσω αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά είχε και το καθήκον να με εξετάζει και με δημιούργησε την αίσθηση ότι πρέπει να ανταποκρίνομαι. Να πω έτσι, χάρη παραδείγματος, μου έβαλε έναν ένιγμα. Μέσα σε ένα κουτί είχε τίποτε και κάτι τι. Έφυγε το τίποτε, έφυγε το κάτι τι. Τι έμεινε μέσα στο κουτί? Τίποτε δεν έμεινε στο κουτί. Λέει μου, ξανασκέφτοτο και το ερχόμενο Σάββατο θα σε ξαρωτήσω. Ούτε το ερχόμενο Σάββατο δεν το έλυσα. Ασφαλώς έμεινε το «και». Τα λέγω αυτά για να αντιληφθείτε τη δοκιμασία στην οποία με έβαλε. Αλλά
Και όταν αργότερα πήγα στο γυμνάσιο, η επιβολή πάνω μου ήταν πολύ μεγάλη. Μου παρέθεσε ένα σωρό βιβλία και κείμενα τα οποία έπρεπε να με εξετάζει κατά καιρούς. Και κυρία Πολύ, ξέρω και τώρα εξ τίθους των επιτάφιων του Πελικρέωσης του αρχαίων κείμενο λόγω Κυριάκου. Για να μην πω ότι ξέρω πάρα πολλά άλλα ποιήματα, Παλαμάσο, Καβάφης, ο Σολωμός, όταν λέω Καβάφη, να πω ότι στο Παλαιχώριν είχε έναν γέροντα Κυριάκων, ο οποίος ήρθε από την Αλεξάνδρεια και ήταν ο ράφτης του Καβάφη. Και μας έβαλε ο Κυριάκος να μας διδάξει θέατρο. Και είμαστε παιδάκια μικρά. Και είναι εμπειρίες τις οποίες δεν μπορώ να λησμονήσω. Ήμουν μαζί του σε εξορμήσεις που έκανε όταν επέστρεψε ο Ζιοπόνος, μιλώντας στο θέατρο, στο σωματείο Δήμητρα στη Λύση, στο καφενείο της Μακράσικας πάνω στο Αλήφωρο και εξηγώντας στους χωρικούς πώς θα καταπολεμήσουν τη λίτα της πατάτας, στο Πρασκιόν, στην Άχνα, στο Λευκόνικο. Εξορμήσεις καθημερινές. Ήταν ένας στρατιώτης της βοήθειας του απλού ανθρώπου, του πολίτη, του εργάτη, του αγρότη. Δεν εγκατέλειπεν κανένα. Και είναι γεγονός ότι επρωτοστάτησε σε μεγάλο βαθμό στην ίδρυση των νέων συντεχνιών στην Αμόχωστον μαζί με τον Χριστοδουλίδη, τη ΣΠΕΚ, στη ΡΕΑ Αθιένου, εκεί στα σκαλιά ήμουνα και εγώ μαζί τους εκείνη την εξόρμηση. Μιλούμε για περιόδους που εφητοζωούσαν οι εκτιμήσεις για ανταπόκριση του κοινού και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Συγχρόνως όμως έκτιζε και τις προοπτικές για την ετοιμότητα του λαού μας για να αντιμετωπίσει την αποικιοκρατία. Διαβάζω στο ημερολόγιο του Μάιος 1945, 12 μετά τα μεσάνυχτα. Η Γερμανία παρεδόθη ανεφόρο. Είναι τα ημερολόγια, το πώς τα συγκρατούσε και τα είχε, είναι μια ιστορία καταγραφής γεγονότων. Θα βρείτε εκεί περιγραφές της συμπεριφοράς του Αγγελεγής της εποχής, του Κυπριακού Εθνικού Κόμματος, της διασκεπτικής, της Εκκλησίας, των πάντων. Και είναι χαρακτηριστικό έναν απόσπασμα που έγραψε εδώ ότι στο συνέδριο των Υπουργών των Εξωτερικών των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων στη Νέα Νιόρκη ξαναζωντάνεψε για μια ακόμη φορά το άδικο. Και η μαρτυρική μας Ελλάδα δέχτηκε ακόμα μια πληγή στο αιματοβαμμένο της σώμα. Εξηγά γιατί. Σε όλες αυτές τις εξορμήσεις, ο Γρηγόρης Αυξεντίου σε πολλές ήταν μαζί μου και η περίοδος που περνούσαμε στο σπίτι του Γρηγόρη, όπως τον ξέραμε, ήταν πάρα πολλές. Και η παρουσία και των δύο στα κούκλια, στο Τουρκοχώρι, τα κούκλια, που ήταν το κέντρο της οργάνωσης τότε, ήταν μοναδική. Εφόσον ο πρόεδρος ανεφέρθηκε στους Τουρκοκύπριους, θα πω ότι μετά το θάνατο του κύριου, πήγα στα κούκλια για να πάρω ορισμένα πράγματα. Όλων των χωριών, η Χατιτζέ, ο Αχμέτ, ο Τσικλής, οι άλλοι, κλαίοντες με υπεδέχθησαν για το χαμόν του Κυριάκου. Καθισμένος σε ένα γεφύρι μαζί με τον Αυξεντίου και τον Κυριάκο, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του απελευθερωτικού μας αγώνα το 1955, επαρακολούθησα μία συνομιλία μεταξύ των δύο για τον αγώνα που θα άρχισε και τις τοποθετήσεις τους, τις γνώμες τους, τα συμπεράσματα τους. Είναι ιστορικές αυτές οι στιγμές, διότι όλη τη νύχτα μέχρι τα χαράματα για φοβερό κρύο σε ένα γεφύρι έξω από την Κοντέα, μεταξύ Λύσης και Κοντέας, κάποτε θα γράψω αυτά τα πράγματα, πώς έβλεπε ο Γλιώρης, πώς έβλεπε ο Κυριάκος, πώς συμφωνούσαν και οι δυο ότι όποια και αν ήταν η εξέλιξη του αγώνα, θα ήταν μαζί για το δόκουν την νικητήρια μάχη. Και σε μια άλλη συνομιλία που τυχαίως παρευρέθηκα του Κυριάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, εσυζητεί το εάν ο Διγενής θα παρέμεινε στη Λευκοσία ή στο βουνό. Ο Μακάριος τον ήθελε στη Λευκοσία. Ο Διγενής έλεγε όχι.
στο βουνό για να μπορώ να έχω τρόπους διαφυγής και αντιμετώπισης της κατάστασης. Και έγινε μια συνομιλία εκεί και για το Κυπριακό μεταξύ του Κυριάκου και του Μακαρίου. Τις 9 του Γενάρη συνελήφθηκα εγώ στο ραδιοφωνικό ίδρυμα, ήμουν εκφωνητής στο Δεστορή και μεταφέρθηκα στην Ομορφίδα με την ελπίδα ότι ο Κυριάκος επρόκειτο να εγκαταλείψει και να ανέβει στο βουνό μαζί με τον Διγενή, αλλά πρόλαβαν στο παντρόφημα της Ασυράς και το συνέλαβαν οι Άγγλοι και τον έφεραν. Αργά το απόγευμα, για να γνωρίζομαι όλοι ότι συνελήφθη, διότι στην Ομορφίδα λίγες τις μέρες ήταν ο Αντώνης ο Παντόφυλλος, ο Παυλάκης, η ηγεσία της ΕΟΚΑ, της Αμοχώς του, έμπηκε μέσα τραγουδώντας, ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά και όλοι μάθαμε πλέον ότι συνελήφθη και ο Κυριάκος. Το τι επικολούθησε είναι γνωστά, 5 ημέρες βασανιστήρια, και όταν λέμε βασανιστήρια, είναι από εκείνα τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Την τρίτη ημέρα δεν είχε την δύναμη να μου χτυπήσει τον τοίχο και ο Νουρίπερης, ένας από τους φρουρούς του, που κάθε δίπλα του, για να μην τον αφήνει μια κοινική όταν εκουράσουν του από τις ανακρίσεις, από τις συνομιλίες οι ανακριτές, με άφησε να το δω ότι είναι ζωντανός. Ήταν σε σπασμούς λόγω των ηλεκτροσόκων. Ο Χάρτινγκ, όταν κατάλαβε ποιος ήταν ο συλληφτής και ζήτησε να τον δει, εκαθυστέρησε όμως να έρθει, διότι λόγω των ηλεκτροσόκ δεν έκλειε το στόμα. Όταν τον έφεραν, όταν ήρθε το κάτι, μας έφεραν φαγητό ενεργές μέσα σε πιάτο. Εμείς δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Αργότερα επληροφορήθηκα ότι βγήκε έξαλλος ο Περέιρα στο γενή που ήμουν εγώ και χτύπησε την πόρτα μου και μου λέει και ποιος ενόμισες ότι είναι ο Κυριάκος, πώς ενόμισες ότι είναι ο Κυριάκος. Άκουσε εκεί και μου είναι ακριβώς περίπου τι έγινε με το χάρτη. Είναι γεγονός ότι στο συζήτησαν το μακεδονικό πρόβλημα και το κυπριακό, τις συνομιλίες που έκανε ο χάρτης ο Μακάριο και ο κυβερνήτης ήβρε μπροστά του έναν άνθρωπο σκεπτόμενο με τον οποίο μπορούσε να συζητήσει. Τι έπραξε όμως το λάθος να πει του Κυριάκου ότι κοίταξε, έχω έτοιμους τον Καράνη, πρόεδρο της Τράπεζας Κύπρου και τον Γιάννη τον Κρυλίδη, δικηγόρο QC, θα σου υπογράψω μια επιταγή 500 χιλιάδων. Είδα παρακάτω, σηκώστη ο Κυριάκος, χτύπησε τον πρόεδρο του βάσου τραπέζι, δούμε ότι προσβάλλεται και εξοχότερα λέει που περί χρημάτων των αγώνα δούμε και έφυγε και χτύπησε την πόρτα και κατέβη στην τρίτη. Αυτή ήταν η σκηνή. Οι ανακριτές ήταν έξαλλοι, αλλά ο Χάρτινγκ τους είπε δεν θα ξαναπειράξετε αυτόν τον άνθρωπο. Μετεφέρθηκα εγώ στα κρατήρια από την Οκυμικιάς, κατέφτασε και ο Κυριάκος αργότερα. Και το πρώτο πράγμα που έκαμε στα κρατητήρια ήταν να ιδρύσει σχολείο. Ο Λουκής, ο Αφιλίππου, ο Πεωνίδης και άλλοι επήραν απολυτήριο λόγω του σχολείου που ίδρυσε ο Κυριάκος και διδάσκοντο όλα τα μαθήματα του γυμνασίου τους. Το δεύτερο ήταν να προωθεί σε διαφώτιση των άνθρωπων. Οι συνθήκες με τους άνθρωπους ήταν φοβερά δύσκολες. Μας είχαν χαρακτηρίσει ως τρομοκράτες επικίνδυνους. Και αν απίφθηνε στον λόγο σε στρατιώτη ή αξιωματικό άντρο, εγύρισα το όμπλο πάνω σου για να σε χτυπήσω. Σε ένα μήνα το σκηνικό άλλαξε. Με ένα πορτοκάλι, με κάποιο λιβλίκημα, ξέρω εγώ, και καταντήσαμε, φτάσαμε στο σημείο ο αρχηγός των Γκόρντον Χάιλαντες, ένας αξιωματικός, να φτάνει στο δωμάτιο 12, στην παράκα 12, να φέρνει το μπλε και να μας βάλει έναν ένα να το αποσυνορμολογήσουμε και να το συναρμολογήσω για να μας διδάσκει πώς θα σημαδεύουμε. Αυτή ήταν η εξέλιξη, ήταν εκπληκτικόνα αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε να παραγεί κανένα. Ήταν αποτέλεσμα της προσέγγισης που ανέπτυξε ο Κυριάκος. Δημιούργησε μαγειρίο για τους κρατωμένους με τον
Ζεβεδαίο, Μάγειρα, τον Πέτρο, τον Μοντοπύρου και ούτω καθεξής, τα πράγματα άλλαξαν. Και μόλις έκλειγε την παράγκα ο φύλακας, αργά, μετά το φαγητό, είχαμε κάθε νύχτα μία συνομιλία. Και διάλεγαν όποιος ήθελε το θέμα. Άρχιζε από τον Καζαντζάκη, από την αγροτική πολιτική, όλα τα θέματα είχαν στο προσκήνιο. Είμαστε 30 κρατούμενοι μέσα στην παράγκα και γίνουν μια πολύ σημαντική και επικοδομητική συνομιλία. Μαθητές, ιερωμένοι, δασκάλοι, καθηγητές, αγρότες, εργάτες ήταν όλοι μέσα στο πραγείο. Ο Κυριάκος μεταφέρεται και γύρω στην κοινωνία του Μηχάνου, όπως είπαμε, και ο Χάρτινγκ στέλνει το Ρέταγουέι να αρχίσει συνομιλία με τον Κυριάκο. Επικοινωνεί με τον Παγενή, του δίνει το δικαίωμα και γίνεται ένας διάλογος πάνω στη λύση του Κυπριακού, ο οποίος διήρκησε αρκετά. Στο τέλος, ο Κυριάκος ήρθε μια ημέρα και μου λέει: «Τελείσαμε τον Κυπριακό». Τις συνομιλίες που έκανε ο Μακάριος και τα τρία σημεία της διαφωνίας με τον Χάρτη τα ευελτίωσε σε βαθμό πάρα πολύ αποδεκτό. Και έγραψε βέβαια στον αρχηγό για να του στείλει για να δώσει τη συγκατάθεσή του. Δύο έγγραφα έγραψε ο Κυριάκος από τον αγώνα. Το ένα ήταν η επιστολή του αρχηγού. Στην επιστολή σας απαντώ ως εξής τον Μιλτιάδη. Ο ένοπλος αγών θα λήξει μόνο όταν επιτευχθεί. Όταν επιτευχθεί συμφωνεί. Και κυρία με τα σαφτάς υποχρεώσεις εκατέρωθεν γίνατε να γίνει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Διαπραγματεύσεις μόνο με τον Μακάριο γίνατε να γίνουν αφού ούτως αφαιθεί ελεύθερος. Και η ΟΚΑ θα πειθαρχήσει εις πάσα συμφωνία την οποία θα συνάψει ελευθέρως ο Μακάριος ως εν το Ροδόκος και οι έργες των διεκδικούντων την ελευθερία των Ελλήνων Κυπρίων. Αυτή είναι η όρη μας. Αυτό εντερμάτιζε και τις συνομιλίες. Μπορώ να πω ότι ο Κυριάκος αισθάνεται το λίγο απογοητευμένος για αυτή την εξέλιξη, δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά μου έλεγε πάντοτε και μας έλεγε για όνομα του Θεού να μην προλάβει να αναμειχθεί η Τουρκία στο Κυπριακό. Όσο μπορούμε πιο γρήγορα να δεχτούμε λύση η οποία οδηγεί προς την αυτοδιάθεση και καθορίζει την πορεία μας, αλλά προτού φτάσουμε να έχουμε την Τουρκία μέσα στο προσκήνιο. Ο Κυριάκος δραπετεύει, ο φίλος μου, ο Τεύκος, ο Λοΐς μου, ήταν ένας εκ των 7 που δραπέτευσε μαζί του, είναι εδώ, και μου είπε ότι πρόσεξε, παρακολούθα ότι η δραπέτευση εξελίσσεται ομαλά. Δεν είμαι διατεθειμένος να προσπαθήσω να δραπετεύσω, να με συλλάβω. Και πράγματι, παρακολούθουν από τον πύργο εκεί των κεντρικών, πώς εφεύγεται και του είπα, μπορείς να φύγεις. Και πια το μυστρί του και το πέραν τον νόμο αντελώνει και προχώρησε και τι έβαλε στον νόμο, νομίζω σου μαζί του δεν πήγε και πήγαινε προς τα λαγουδερά. Μαζί του μετά από φυσική και χωρίσε. Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να καταλήξω. Λαγουδερά και ύστερα στον αγρό. Στα λαγουδερά είναι ο Μιχαλάκης ο Λευτερίου, εδώ δεν είναι. Όχι, δεν είναι εδώ. Έτσι τα λαγουδερά συμβήκε με τον Γιώργο με τον Αξεντήριο. Ξαφνικά με απολύουν από τα κριτήρια, απροσδόκητα. Και ο λόγος διαφαίνεται σε λίγο. Βρίσκω κάτω από την πόρτα του δωματίου που έμενα εδώ στη Λευκοσία ένα γράμμα Μήτρων πρώην ξενία ψευδόνυμα του Κυριάκου, του Ανίγου, μια εξαιρετικά... μια εξαιρετικά διπλωματική επιστολή από τον αρχηγό του Special Branch, Major Μακάουα, η οποία απευθύνεται προς τον Κυριάκο Μάιο του 58, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και διαβάζω έναν απόσπασμα της επιστολής.
Είναι 2 χρόνια τώρα που συναντηθήκαμε στην Ομορφίτα και ελπίζω να με θυμάσαι. Βεβαίως δεν θα έχεις κάνει κανένα σπίτι του. Εγώ ουδέποτε θα λησμονήσω τις ατέλειωτες σοβαρές συζητήσεις που είχαμε επί όλων των θεμάτων. Γράφω σε σένα γιατί μεταξύ των στελεχών της ΕΟΚΑ έχεις κρίση δική σου και πιστεύεις απόλυτα στο σκοπό για τον οποίο πολεμάς. Θέλω να σου παραθέσω τους κινδύνους εκ του ενδεχομένου συγκρούσεως των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και των κομμουνιστών, καθώς και από την ανησυχητική στάση των Τούρκων που δεν αποκλείει διακοινωτική σύραξη. Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας σειράξεως θα είναι η διχοτόμηση. Γι' αυτό, σε καλό ψύχρεμα και λογικά να σκεφτείς τι πρέπει να γίνει για να μην τερματιστεί η αναγωγή με αποτέλεσμα να επαναρχίσει ο νοπρός αγώνας. Δεν σου ζητώ πράγματα που δεν ανταποκρίνονται προς τη σταθερότητα του χαρακτήρου σου ως αγωνιστού και ως ανωτέρου ανθρώπου, διότι ουδέποτε πίστευσα ότι θα έπρατες κάτι τέτοιο. Απευθύνομαι όμως προς εσένα ως προς έναν ειλικρινή και τίμιο αγωνιστή που πιστεύει για εκείνο που πολεμά για να αναμετρήσει το πραγματικό συμφέρον της Κύπρου. Ιστερόγραφο, συγχαρητήρια για το κατόρθωμα της δραπέτευσής σου στον καραβάνι. Είναι μέρος της επιστολής του Μακάβα. Στην ουσία του έλεγε ότι μπορείς να πείσεις στον Γιωργάκη, τον Χατζημιρδί και τον Παυλάκη πάνω σε αυτές τις γραμμές. Ήταν μια προσπάθεια ασφαλώς των Άγγλων που απέβλεπε στους δικούς τους στόχους, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια σημαντική εξέλιξη. Σε 5 μέρες άρχιψαν οι τουρκικές βιοπραγίες στον Άγιο Κασιανό από την ημερομηνία της επιστολής. Σε 15-20 μέρες έγιναν η εκτέλεση των κοντεμενιωτών και το πράγμα εξελίσσεται το ακριβώς όπως το περιέγραψε ο Μακάουα. Θα διαβάσω ένα κείμενο που έγραψε όταν ήταν καταζητούμενος το 1957. Όλοι πιστεύουμε πως έχουμε δίκαιο. Ήταν προβληματισμένος και σκέφτηκε. Είτε γιατί βλέπουμε πολύ κοντά, σαν άτομα, και όλοι μαζί σαν οικογένεια, σαν ομάδα, σαν λαός, συνειδητά ή ασυνείδητα. Και αν δεν έχουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε, αν δεν έχουμε δίκιο, θα προσπαθήσουμε να βρούμε, για να το ταιριάξουμε ύστερα με μια φωνή που πλανιέται μέσα μας και που δουλεύουμε συνείδηση και να δώσουμε στην τελευταία μια νιρβάνα μακαριότητας. Αν είναι αληθινή ή αψεύτικη, δεν νοιαζόμαστε. Φτάνει που πιστέψαμε πως έχουμε δίκαιο. Πιο πέρα όμως από αυτό, μια αμφιβολία ταράζει το ανθρώπινο μυαλό. Τι είναι αυτό που μας κάνει να πιστεύουμε πως έχουμε δίκαιο? Άραγε η πίστη σε μια ηθική τελειότητα και άραγε εκεί οδηγούμαστε σιγά και σταθερά. Είναι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των σκέψεων του Κυριάκου των πολλών. Το Μάιο του 1958 ήταν η Παγκύπρια αγώνιση στην Κερίνια και με ειδοποίησε να πάω στην Κερίνια διότι ήθελε να με συναντήσει. Έβλεπε ότι το τέλος του ήταν πολύ κοντά. Πήγα στον αγώνες, μπήκα σε 5 διαφορετικά αυτοκίνητα, ο καθένας με κατέληπε σε κάποιο σημείο και φανά παρενάνω και μόνο ο τελευταίος ήξερε ποιον θα συναντούσα και πού θα βρισκόμουν. Και σε έναν απομονωμένο, μια αγριγία κάτω από τον Άγιο Λαρίωνα, έφτασε από ένα ξεροπουδαμάκι με το όπλο του και ετυγάνισε πατάτες και αυγά για να φάμε και κουβεντιάσαμε για πολλά πράγματα. Και τον ρώτησα έτσι, στην κουβέντα, είμαστε ασφαλείς τώρα εδώ? Γέλασε και μου λέει, ουδέποτε μπορούμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε ασφαλείς. Και μου είπε το εξής, στις μάντρες μου λέει, στο χωριό μάντρες, είμαστε σε ένα σπίτι περαστική για να μεταφερθούμε στο Λευκόνικο και να πάμε αλλού. Και ξαφνικά βλέπουμε μπροστά μας μία ομάδα μέτρων στρατιωτών να έρχονται από σπίτι σε σπίτι. Η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Η νοικοκυρά που ήταν είχε έτοιμον πίτερα που θα ετάιζε τις κότες.
αλλά άρχισε να τρέμει μόλις είναι τους στρατιώτες σε απόσταση 50-60 μέτρα. Την επόμενη ο Κυριάκος, την έπιασε μου το χέρι, της είπε, δεν συμβαίνει τίποτα, μη φοβάσαι, κάνε τη δουλειά σου και δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα. Ούτε να τρέμεις. Και όταν οι Άγγλοι πλησιάσουν τα 40 μέτρα, έβγα έξω και άρχισε να ταγίζει στις όρνηδες του τα πίνα. Η γυναίκα δεν άντεξε βέβαια τον φόβο και έκαμε αυτό που της είπε ο Κυριάκος. Βγήκε έξω, πήγε λίγα βήματα, εμπλουμουτίστηκε από το φόβο της και τα πίτερα εχύθησαν χαμέ και οι όρνησες όρνησαν να φάνε τα πίτερα. Γέλασε και να γελάσει στις στρατιώτες οι οποίοι έφτασαν εκεί, επέρασαν χωρίς να μπουν στο σπίτι. Μου έλεγε αυτό για να πει αν είμαστε ασφαλείς ή αν δεν είμαστε ασφαλείς στο τρόπο. Φεύγοντας για να πάει στο δίκομο, έμενε στη Λεωφόρο Ελλάδος, στο σπίτι του Ανδρέα του Καραφιλίδη, με τη γριάν τη Μαρία Βικτωρίδου, τη μάνα της νοικοκυράς, η οποία έκανε και 24ωρη παρέα μαζί του. Της είπε ότι, κυρία Μαρία, πόσο χρόνο ήταν ο Χριστός όταν δεν σταυρώ. 32 χρονών. Έφτασε και εμένα το τέλος του. Για όνομα του Θεού. Και του έδωσε μία Παναγίτσα και ήταν το μόνο δώρο που ελέγχθηκε καθ' όλη την περίοδο της καταζήτησής του. Πέρασε από κάποιο χωριό και οφείλω τα πόντα ιστορικά πράγματα. Και σταμάτησε για να συναντήσει κάποιον για τον οποίο κατηγορούσαν και κανονικά μπορούσε και να εκτελεστεί. Αλλά δεν εντόλμα είχε το δικαίωμα να το πηγαίνει ο Κυριάκος να κάνει εκτελέσεις χωρίς να καταφέρει στον αρχηγό. Επήγαινε στο σπίτι του και τον είπε. Και του είπε, είμαι ο τομεάρχης, είμαι έτσι και έτσι και έτσι και το εξή. Λοιπόν, όχι μόνο δεν εξετελέσει ο άνθρωπος, ήταν κακόβουλες οι πληροφορίες του τρίποντου, αλλά έκαμε κρυσφύγετον στο σπίτι του και σε αυτόν τον κρυσφύγετον εσώθησαν δύο από τους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν και δεν πήγαν στο δίκομα. Έκανα μια περιγραφή των γεγονότων. Όταν εκπολιορκήθη το δίκομο, εγώ είχα κρυσφύγετον στην Νεάπολη, Πράγωνα εδώ και του διεμήνυσα αν θέλει να διασχίσει 2 ώρες δρόμου στη νύχτα το χωράφια και να το παραλάβω. Κανέναν τρόπο δεν εγκαταλείπε το τομέα του και η προδοσία τελικά το βρήκε. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ότι στη χομιδία όπως κατεθέθηκε επίσημα στο δικαστήριο το αγγλικό, από τον τουρκοκύπριο μεταφραστή. Άκουσα τον μεταφραστή να φωνάζει ελληνικά. Μάτσι, μάτσι, γκάστηκε στο κρυσφύγετο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να τραπετεύσεις. Παραδόσου. Στη συνέχεια, άκουσα μια βαριά φωνή που φαινόταν ότι ερχόταν κάτω από το δάπεδο να απαντά στα ελληνικά. Δεν παραδίδομαι. Ο μεταφραστής στη συνέχεια ρώτησε, πόσοι άνδρες είστε εκεί? Και η φωνή απάντησε, 3. Ο μεταφραστής ακολούθως ρώτησε, πόσα όπλα έχετε μαζί σας? Και η φωνή απάντησε, 2. Ο μεταφραστής ρώτησε, έχετε βόμβες? Και η φωνή απάντησε, έχουμε βόμβες. Ο μεταφραστής είπε στη συνέχεια, ελάτε ένας-ένας άοπλοι και παραδοθείτε. Η φωνή απάντησε, 2 πρόσωπα έρχονται όπλα, μην τους πυροβολήσετε. Ο μεταφραστής ρώτησε, εσύ τι θα κάνεις? Η φωνή απάντησε, σκέφτομαι τι θα κάνω με τον εαυτό μου. Εάν δεν θέλετε να πολεμήσετε, είναι καλύτερα να φύγετε από το δωμάτιο. Αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας. Αυτή ήταν η ιστορική παράδειγμα. Που ήταν
τελευταίος που έφυγε από το Πρεσβύγετο και βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Όταν έβγαινε, πρωτού βγει εντελώς έξω, εστράφη να τον δει τον Κυριάκο, μέσα στο ηλίθος του Πρεσβυγέτη και είδε ένα πρόσωπο ολόφωτο να λάμπει. Και είναι η εντύπωση με την οποία βγήκε από το Πρεσβύγετο τον Κωστολίδη. Ο θάνατος για τον Κυριάκο δεν ήταν δύσκολος, ήταν αναμενόμενος, τον περίμενε, δεν τον απασχολούσε. Η φιλοσοφική του σκέψη ήταν σε τόσο ψηλά επίπεδα ανεβασμένη που ο θάνατος ήταν και η σωτηρία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Σαρτζεντάκης, για να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος Αναστασιάδης, όταν ήρθε επίσημα στην Κύπρο, φώναξε με ένα παιδί και με αγκάλιασε κλαίοντας και μου λέει, ήταν ο ηγέτης μας, ήταν ο αρχηγός μας. Πριν λίγα χρόνια μιλώντας εγώ στο Βόλο, στους Κυπρίους, με πλησίασε ένας γεωγόνος ηλικιωμένος και μου έδωσε 50 ευρώ, να του γιατί. Μια μεγάλη αυτοδέσμη να γράψεις το όνομα μου και να την πάρεις στα κλαίγισμένα μνήματα για τον ηγέτη μας. Αυτή ήταν η εντύπωση που άφηκε ο Κυριάκος μέσα στον μακεδονικό χώρο. Ο άνθρωπος που έριξε με χειροκοπήδα στο Πρεσβύγετο ήρθε 2-3 χρόνια στον Φλόρακα και στο τέλος είπε στον Κώσταν τον Βεταρά αν ξέρει το μάτς και του είπε ναι. Λέγεται ο Φραν Ντέιβις από το 75 Τσέστρι, πότες πάρει στο Βόρειο Λονδίνο το σπίτι του. Και είπε ότι θέλω, εγώ έριξα την χειροκοπήδα, έχω μεγάλες τύψεις, ήταν άναντρη πράξη, αλλά ήταν εντολή να το κάνω και το έκανα και θέλω να πάω στο σπίτι του, να γνωρίσω τους δικούς του και να καταθέσω στεφάνι στον τάφο του. Και κανονίσαμε να έρθει, τον συνάντησα εγώ στο Λονδίνο, να έρθει το 1983, ήταν η μέρα που ανεκηρύχθη το ψευδοκράτος. Και με τη δημιουργία πολλής έντασης, τον ειδοποίησα καλύτερα να περιμένει να έρθει τον επόμενο χρόνο. Έκτοτε τον εξαφάνισαν οι μυστικές υπηρεσίες και με καμιά προσπάθεια δεν μπορούσαμε να ξανεπισημάνουμε τον Φρανκ Ντέιβις, αυτόν που έριξε την κίνηση. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ που μάθατε. Δεν ακούμε τίποτα. Ού περί χρημάτων των αγώνων πούμεθα, αλλά περί αρετής. Αναλογιζόμαστε αν είναι σήμερα το μήνυμα της αρετής. Ποιος είναι ο ρόλος της δικής μας αποστολής? Ας αναζητήσουμε την απάντηση στο ιστορικό παράδειγμα του ήρωα, απολαμβάνοντας το καρδιαστικό πρόγραμμα που ακολουθεί υπό τη διεύθυνση της Αθηνικής Μουσικής κυρία